Σήμερα γιορτάζει ο Ματθίας, το οποίο το βρίσκεις μια χαρά στη βαρό όνομα μέχρι να μάθεις ότι σημαίνει δώρο του Ιεχωβά. Δηλαδή ένα τεύχος από τη Σκοπιά ή ένα περιοδικό ο κήρυκας του Χριστού, οπότε αμέσως κλείνει την πόρτα. Σήμερα είναι η διεθνή ημέρα των Αυτόχθων λαών της γης, εκείνων των λαών δηλαδή που ήρθαν άλλοι λαοί, τους κατέλαβαν τον τόπο τους και έπειτα τους επέτρεψαν να ζήσουν εκεί παραδίπλαμο. μωρέ, δίχως να κάνουν πολλή φασαρία και να έχουν τίποτα απαιτήσει. Σαν σήμερα το 1173 θα ξεκινήσει η ανέγερση του πύργου Πίζας. Ολοκληρώθηκε 199 χρόνια μετά με τα γνωστά αποτελέσματα. Να γέρνει δηλαδή σαν παππού με το ένα πόδι στον τάφο. Δικαιολογημένα φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό που τον σχεδίασε ή ήταν ο ωραίο τη μακρύ τη εποχή ή του είπα να φτιάξει και έναν ημιόροφο ανάμεσα στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο δεν κατάλαβε πολύ καλά, ντράπηκε να ρωτήσει τι σημαίνει ημιόροφο και έτσι έφτιαξε μισό όροφο από τη μία μεριά. Το 1823 θα φύγει από τη ζωή ο Μάρκο Μπότσαρη, εκ των σημαντικότερων αγωνιστών τη Ελληνική και σε Επανάσταση του 1821. Το 1927 θα γεννηθεί ο Μάρβιν Μίνσκι, Αμερικανό μαθηματικό από του πρωτοπόρου τη τεχνητή νοημοσύνη. Εκείνη που κάποτε σαν ιδέα μα τρόμαζε, λέγαμε και αν εφοδιάσουμε με τεχνητή νοημοσύνη τι μηχανέ και μετά μα εξουσιάσουν. Αλλά μετά, ακροατή μου, κοιτά γύρω σου και λε: Εντάξει, Μωρή, και πόσο πιο άσχημα θα τα πήγαιναν οι μηχανέ. Το 1938, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ότορε Χάγκελ, Γερμανό πειρατή που έδρασε στα παράλια τη Πορτογαλία και οδήγησε κάτι Αύγαλτα ναυτάκια που δεν τα έπιανε ούτε το μάτι σου, να κουρσέψουν πανάκριβου, παντοδύναμου ευρωπαϊκού στόλου. Θα μπορούσα να πω απλά ότι ο Ρεχάγκελ ήταν ο προπονητή τη Εθνική Ελλάδο που κατέκτησε το Euro το 2004, αλλά έτσι δεν ακούγεται όσο σπουδαίο πραγματικά ήταν. Σαν σήμερα, δεύτερη βόμβα των Αμερικανών αυτή τη φορά στο Ναγκασάκι στι 9 Αυγούστου του 1945. Προφανώ παρασύρθηκαν από την μεγάλη επιτυχία που είχε η πρώτη, τρει μέρε πριν στη Χειροσίμα και αποφάσισαν να επαναλάβουν την παράσταση και σε άλλε. Πόλη τη Ιαπωνία. Τελικά δεν είχε την ίδια επιτυχία με την πρώτη που αφάνισε 70.000 ανθρώπου, η δεύτερη σκότωσε μόλι 36.000 και άφησε βεβαίω και 40.000 τραυματίε. Κάπω μετρίασε την αποτυχία το ότι το οστικό κύμα κατέστρεψε εντελώ τα χτίρια τη πόλη σε έκταση 5 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Σε μια έθρια περίοδο, μέσα στο κατακαλό καιρό, απορία άξιων που στο λευκό οίκο νόμιζαν ότι ψυχάλιζε, ενώ στην πραγματικότητα του έφτιανε όλη η ανθρωπότητα. Το 1956 στι 9 Αυγούστου απαγχωνίζονται στι κεντρικέ φυλακέ Λευκοσία από τι αγγλικέ αρχέ Κατοχής οι αγωνιστέ τη ΕΟΚΑ, Αντρέα Ζάκο, Χαρίλαος Μιχαήλ και Ιάκοβο Πατάτσος 25, 21 και 22 ετών αντίστοιχα. Το 1963 θα γεννηθεί η Αμερικανίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια, κυρίω τραγουδίστρια, βασικά μόνο τραγουδίστρια, αλλά και τι τραγουδίστρια όμω ακροατή μου, ε. μα είναι. Ναι, έχει δίκιο λοιπόν. I, I, το 2000 το υποβρύχιο CSS Hanley ανασύρεται στην επιφάνεια ύστερα από 136 χρόνια παραμονή στο βυθό. Hanley εικάζουμε ότι είναι γυναικείο όνομα και ότι το σκάφο απλά ήθελε να μείνει λίγο μόνο του να σκεφτεί. Όλα τα ωραία έχουν κάποια στιγμή ένα τέλο. Το σαν σήμερα αλλιώ μπορεί να έχει τέλο και χωρί να είναι ωραίο ακροατή μου τόσο μπροστά. Μέχρι το αυριανό μα είναι απάντημα να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία.